Αναφορικά με τις εξελίξεις και το σκηνικό που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Πού βρισκόμαστε, ποιες οι πληρότητες, ποιες οι προκρατήσεις, πόσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε μια περίοδος που έχει να κάνει με το Πάσχα, που έχει να κάνει με εορτή. Και για τους καθολικούς και για τους Ορθοδόξους. Λοιπόν, φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και Βαγγελόπουλη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, εξ ανέστη, να είστε καλά. Ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος του τουρισμού, όπως το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται και βέβαια έχει, θα το πω εγώ, και τη διορατικότητα προκειμένου να μας δώσει και τις εξελίξεις που βρίσκονται πρώτων πυλών. Εν τω μεταξύ παρακολουθήσαμε τώρα τη νέα ταινία, τώρα 20 του Απρίλη. Μιλούσα τις προάλλες με τον δήμαρχο Συσκιάθο και στέκεται ακόμα στα γυρίσματα της ταινίας του Μάμα Μία και πόσοι έχουν έρθει στην περιοχή, έχουν επισκεφτεί την περιοχή, καθώς η περιοχή έγινε ευρέως και διεθνώς γνωστή μέσα από αυτά τα γυρίσματα. Είδατε μια θεματική προσέγγιση. Μα μην πάμε μακριά, η Σπιναλόγκα. Το νησί. Μην πηγαίνουμε στη Σκιάθο. Είπα να μην αναφερθώ στο νησί και στο Λασίθι και στην Ελούντα, να αναφερθώ στη Σκιάθο. Σωστά. Βέβαια. Αυτή η δυναμική τη εικόνα του κινηματογράφου. Όσο πιο πολλές ταινίες μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, ναι, θα μας ανεβάσουν το τουρισμό μας. Και προσέξτε. Και τον ποιοτικό τουρισμό. Και πόσο πολλοί έχουν ασχοληθεί και στην Ελούντα και στην Πλάκα. Και φορείς και αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι και οι ιδιώτες. Πώς ήταν η Ελούντα, η Πλάκα. Η Ελούντα πάντα έχει μια δυναμική. Πριν από 15 χρόνια, 20 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και πώς θα γίνει σιγά σιγά. Τώρα αρχίζουν και φτιάχνουν το νησί, το φωτίζουν, θα ανακαλώσουν πολλά κτίρια. Οπότε σιγά σιγά θα αναπτυχθεί περισσότερο, πιστεύω, το νησί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να εστιάσουμε λίγο στο κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Πού βρισκόμαστε, θέλω κάτι χειροπιαστό να μου πείτε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αυτό που περιμέναμε. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί, ότι ο Απρίλιος δεν είναι δυναμικός μήνας. Έχουμε ανοίξει γύρω στο 30% των ξενοδοχείων. Ως την επόμενη εβδομάδα, μάλλον ως το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα φτάσουμε περίπου το 40% και ως το τέλος του μήνα το 70%. Στις αρχές του Μάη, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, πιστεύω θα πιάσουμε το 100% των ξενοδοχείων που θα ανοίξουν για τη φετινή σεζόν. Οι πληρότητες είναι οι αναμενόμενες, δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι καλές. Ενισχύθηκε πολύ, τα ξενοδοχεία ενισχύθηκαν πάρα πολύ με τον εσωτερικό τουρισμό τώρα το Πάσχα. Πήγανε καλά. Ναι, πήγαν καλά. Δηλαδή οι πληρότητες στα ξενοδοχεία με Έλληνες ήταν πάρα πολύ καλές. Υπήρξε και ένα κάλεσμα ξενοδόχων της Κρήτης σε κριτικούς και σε Έλληνες. Ελάτε στα ξενοδοχεία, θα ανοίξουμε πιο νωρίς. Διοργανώνουμε κάποια events και την ημέρα του Πάσχα και την επομένη. Ναι, έδωσαν και καλές προσφορές. Ναι. Δηλαδή, ο Έλληνας αγόρασε πακέτα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έτσι κάθισε στην Ελλάδα. Έμεινε στην Ελλάδα και ταξίδεψε μες στην Ελλάδα. Και έτσι ενισχύθηκε το προϊόν μας. Πληρότητες αυτή τη στιγμή, για πείτε μας πάλι. Κοιτάξτε, οι πληρότητες είναι γύρω στο 50 με 57%. Τη στιγμή που πόσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά όμως. Είναι το 30% των ξενοδοχείων. Τώρα 30 με 40 αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Και εισερχόμαστε σε περίπου 2 εβδομάδες σε ένα νέο μήνα. Πάμε στο Μάιο, εκεί τι περιμένουμε. Στο Μάιο θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία. Συνεχίζουν οι πληρότητες προς το παρόν να είναι γύρω στο 50 με 60%. Αλλά οι ξενοδόχοι δίνουν καθημερινώς προσφορές ώστε να ανεβάσουν τις πληρότητες. Προκύπτουν ασφαλείς εκτιμήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα των προκρατήσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις πληρότητες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τα πακέτα και το ύψος τους που έχουν κλείσει ξένοι τουρίστες για τη χώρα μας, εκτίμηση αναφορικά με το πώς θα κινηθούμε, για το πώς θα κινηθούμε. Κοιτάξτε, οι προκρατήσεις είναι καλές, τα πακέτα που έχουν πουληθεί είναι καλά, δηλαδή μετά τις 20 του Μάη οι πληρότητες μας θεωρώ ότι θα πλησιάσουμε και το 90%. Με 87-90%. Θεωρώ ότι οι προκρατήσεις πάνε πολύ καλά και ένα σενάριο πολύ, πώς να το πω, ρεαλιστικό είναι να πιάσουμε το 22. Αυτό είναι το κακό σενάριο, το ρεαλιστικό. Το σενάριο που βαδίζουμε και έχουμε στόχο είναι να φτάσουμε και ίσως να περάσουμε και λίγο το 19. Γιατί κυνηγάμε το 22 όμως? Όχι, δεν κυνηγάμε το 22, είναι αυτό που βλέπουμε. Το σενάριο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έφυγε ο Απρίλιος. Ναι. Οπότε, εάν δεν μεγαλώσουμε τη σεζόν μας στο τέλος, θα είμαστε εκεί. Το 2022, ξέρετε, είχαμε και να διαχειριστούμε λίγο τα απόνερα της πανδημίας, του κορονοϊού, των προβλημάτων, της ενεργειακής κρίσης, που μας έπιασε κατά κάποιο τρόπο και απροετοίμαστους. Ναι. Θα περίμενε κανείς φέτος να πει ότι πάμε να εκτοξευτούμε, να αγγίξουμε 19. Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Κοιτάξτε, όμως οικονομικά έχουμε ανεβάσει τις τιμές μας. Οπότε πέρυσι ναι μεν είχαμε πληρότητες, αλλά οι τιμές μας ήταν προ της κρίσης. Οπότε ήταν οικονομικά τα ξενοδοχεία, δεν είχαμε ζημιά, αλλά δεν είχαμε και κερδοφορία. Φέτος έχουμε προβλέψει το ενεργειακό κόστος, όλο αυτό το πράγμα το έχουμε προβλέψει. Υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να επομισθούν την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με αποτέλεσμα να δώσουν την επιχείρησή τους σε επίπεδο Κρήτης. Είμαι σίγουρος γνωρίζετε, έχετε έρθει σε επαφή. Κοιτάξτε. Ή βρίσκονται ανοιχτοί σε μια διαβούλευση προκειμένου και σε μια συζήτηση να δώσουν την επιχείρηση. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δυσκολεύονται με το κόστος του δανεισμού αυτή τη στιγμή, που ήταν κάτι που πάλι δεν το περιμέναμε, μπήκε μέσα στο... Η αύξηση των επιτοκίων ήρθε μέσα στο χειμώνα, σωστά. Οπότε δεν το περιμέναμε, τα συμβόλαια είχαν γίνει. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το υπέρογο κόστος του δανεισμού και προσβλέπουν στο να δώσουν την επιχείρησή τους είτε με μορφή ενοικίασης ή πώλησης. Δυστυχώς. Αλλά θεωρώ ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος ευλογημένος και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Να είμαστε και αισιόδοξοι, θα πάμε καλά. Σας ρωτώ... Κάθε φορά, σε κάθε έτσι τηλεοπτική μας συνάντηση, αναφορικά με τις αγορές που στηρίζουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή καμπάνια από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης, πήγε στο σύνολο των τουριστικών εκθέσεων, γίνεται λόγος για μια σκανδιναβική αγορά η οποία ενισχύει διαχρονικά τη Δυτική Κρήτη, την περιοχή των Χανίων. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, παραδοσιακά Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία είναι οι αγορές που άνοιξαν τη σεζόν. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι Γάλλοι, πριν την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν και οι Γάλλοι, ενισχύονται τώρα από μεθαύριο. Οι Πολωνοί ξεκινάνε γύρω στις 26 του μήνα, οπότε την μεθεπόμενη εβδομάδα. Και θεωρώ ότι όλες αυτές οι αγορές παραδοσιακά μας βοηθάνε και ξεκινάνε τη σεζόν μας. Η Σκανδιναβία είναι μια παραδοσιακή αγορά στα Χανιά, στη Δυτική Κρήτη και φέτος, από ό,τι έχω ακούσει, πάνε πάρα πολύ καλά. Στο κομμάτι των επαναλαμβανόμενων τουριστών, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, παραδοσιακά η Κρήτη έχει επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Οι Σκανδιναβοί είναι πελάτες παραδοσιακά πιστοί στον τόπο που πηγαίνουν διακοπές, όπως και οι Γερμανοί. Οι Γάλλοι δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πολλοί, αλλά οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί είναι παραδοσιακά επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Μάλιστα. Αναφορικά, και θέλω με αυτό να κλείσουμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά η περιφέρεια Κρήτης. Είτε έχουμε να κάνουμε καθαριότητα, είτε έχουμε να κάνουμε με ένα πεπαλαιωμένο και παλιό και απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως είναι ο ΒΟΑΚ. Είτε έχουμε να κάνουμε με ένα αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπου υποδέχεται περισσότερους τουρίστες από αυτό μπορεί να υποδεχτεί. Είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης. Για ακόμα μία χρονιά θα κατορθώσουμε αυτό που θα κατορθώσουμε, αλλά με φόντο πολλά προβλήματα. Άλλοι τα προβλήματα. Με πολύ αγώνα από τον ιδιωτικό τομέα και από την περιφέρεια. Τα προβλήματα είναι, όπως το ξέρουμε, μεγάλα στο αεροδρόμιο. Ευτυχώς έρχεται σε λίγα χρόνια το νέο αεροδρόμιο που θα μας λύσει αρκετά από αυτά τα προβλήματα. Αλλά παραμένουν ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε εδώ στο αεροδρόμιο, να συντηρήσουμε ένα αεροδρόμιο με τη βοήθεια του αερολιμενάρχη μας, του ιδιωτικού τομέα, της περιφέρειας. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές δεν είχαν τουαλέτες. Οι εκλογές επηρεάζουν? Θεωρώ πως όχι. Γιατί έχουμε να κάνουμε... Θεωρώ πως όχι. Με τουρίστες οι οποίοι έρχονται αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως όχι. Εκτός και αν υπάρξει αστάθεια. Εκτός και αν υπάρξει μια αστάθεια με τις εκλογές. Μια παρατεταμένη εκλογική αναμέτρηση. Δεύτερη και τρίτη. Εκεί τώρα ίσως να υπάρξει πρόβλημα από την άποψη ότι οι tour operators θα φοβηθούν να επενδύσουν. Ένας τουριστικός πράκτορας, ένας επιχειρηματίας του τουρισμού, τι είναι αυτό το οποίο περιμένει από τα χείλη ενός υποψηφίου που κατεβαίνει στις εκλογές 21ης Μαΐου, ή αν θέλετε να το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, ότι είναι αυτό το οποίο περιμένει από τα κόμματα? Να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Να στηρίξουν τον τόπο και να δώσουν βάρος στις υποδομές. Μάλιστα. Λοιπόν, Σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, εύχομαι στην επόμενη συνάντησή μας να έχουμε καλύτερα νέα. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν,